Εκδότης της εφημερίδας Φωνή της Ξάνθης. Καλημέρα Σταύρο, τον συνάδελφο. Ναι, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Έχετε παγώσει εκεί πάνω, με αυτό που συνέβη. Είναι να μην παγώνεις στο άδικο με τέτοιες είδησεις. Μίλα λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ. Λέω, δεν γίνεται να μην παγώσει το αίμα σου όταν ακούς πρωί και έπειτα από τις γιορτές των Χριστουγέννων μια τέτοια είδηση η οποία συγκλώνησε όχι μόνο την Ξάνθη αλλά το Πανελλήνιο. Από νωρίς το πρωί, περίπου στις 7.30, βρεθήκαμε στον τόπο του εγκλήματος προσπαθώντας να μάθουμε κι εμείς το τι ακριβώς συμβαίνει. Υπήρχε κλιμάκιο από την αστυνομική διεύθυνση Ξάνθης, υπήρχε κλιμάκιο του πυροσβεστική, κόσμος μαζεμένος. Θεωρήσαμε καλό ότι έπρεπε να μαζέψουμε κάποια στοιχεία πρώτα και έπειτα να ασχοληθούμε ενημερώνοντας την κοινή γνώμη της Ξάνθης μέσα από το φωνηδησξάνθης.gr. Όπως και πράξαμε, περίπου στις 9 το πρωί ήδη ο κόσμος ξεκίνησε να έχει εκεί. Ήταν ο αστυνομικός διευθυντής Ξάνθης, ήρθε ο γενικός περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής. Σταύρο, άσε τώρα ποιοι ήρθαν εκεί. Όλη η αστυνομία εκεί ήταν οι άνθρωποι και προσπαθούσαν. Τώρα το θέμα είναι το εξής. Τι έγινε τώρα, ποια είναι η δική σου η... Λοιπόν, να πούμε τις τελευταίες εκτελήσεις, οι οποίες θα αναφέρουν ότι κρατείται από εχθές το απόγευμα την ασφάλεια της ύποπτος φερόμενος ως δράστης, ο οποίος ανακρίθηκε. Ήρθε 35χρονος. 35χρονος, ναι. Αυτός είχε ξαναπάει φυλακή. Όχι, είχε οδηγηθεί στο δικαστήριο για παρόμοια περίπτωση απόπειρας βιασμού και κυκλοφορούσε ελεύθερος. Είχε αφαιθεί λίγο... ελεύθερος ώστε να γίνει δίκη, τι είχε γίνει με αυτό, γιατί είχε ξανακατηγορηθεί για βιασμό αυτός λέει. Ναι, είχε κατηγορηθεί για απόπειρα βιασμού. Είναι περδεμένες οι πληροφορίες όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Ο φερόμενος δράστης έχει ανοίξει πρόσφατα επιχείρηση στον δρόμο όπου συνέβη το περιστατικό, αρκετά μέτρα από το σημείο. Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες υπάρχει και κύκλωμα τηλεόρασης, κλειστής παρακολούθησης από κατάστημα το οποίο τον έχει πιάσει να ακολουθεί τις κοπέλες. Λίγη ώρα πριν να συμβεί το σημείο. Δεν τις ήξερε, έχουμε κάποια εικόνα. Όχι, δεν είχαν καμία σχέση. Ειδικά το θύμα, η άτυχη κοπέλα, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει πει κακή κουβέντα. Εντάξει, δεν είναι θέμα κακή κουβέντα. Δηλαδή η κοπέλα τώρα, Σταύρο, δεν έχει δώσει δικαιώματα, διασκέδαζαν σε αγαπητή Ξάνθη και όπως επέστρεφαν από εκεί, λίγα μέτρα πριν το σπίτι της, χώρισαν με την φίλη της, η οποία πήγε στο δικό της σπίτι και στην συνέχεια την βρήκε αυτό το κακό. Αυτή τώρα, να σου πω κάτι, τη χτυπήσανε. Τη μαχαιρώσανε και τα λοιπά και μετά... Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση μαχαιρώματος. Όχι, έτσι. Έχει αποκλειστεί. Πάντως, άρα λοιπόν, αφού δεν γνωρίζονται και αυτό που μεταδίδεται με αλφαγιώτα, ότι είναι έγκλημα πάθους, δεν είναι ακριβές, διότι... Όχι, καμία σχέση. Έγκλημα πάθους, υποθέτει κάποια... Καμία σχέση και θα φέρω ακριβώς... Ο άθλιος ή οι άθλοι τώρα, αν ήταν ένας ή δύο, βγάλανε το σωληνάκι από το παπί, από το βεσπάκι. Ναι, από το βεσπάκι. Πήραν τη βενζίνη. Όχι, δεν την πήραν. Ρίξαν τη βενζίνη επάνω στην κοπέλα. Ακριβώς από δίπλα του μηχανάκι είχε την κοπέλα ή είχαν την κοπέλα. Δηλαδή τώρα... Βγάλανε το σωληνάκι και αφήσαν τη βενζίνη να τρέχει πάνω. Αυτός ο τύπος που πιάσανε, αν είναι αυτός ο φερόμενος όπως είπες και εσύ Σταύρο, τι ξέρουμε γι' αυτό, τι δουλειά κάνει, τι είναι αυτός ο τύπος. Γιατί αυτά μόνο κτίνη μπορεί να τα κάνει, άρρωστα κτίνη. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν πρόκειται όντως για τον δράστη ή όχι. Ακόμη είναι φερόμενος, πρόκειται για άνθρωπο ο οποίος έχει απασχολήσει όπως σας είπα στο παρελθόν την αστυνομική διεύθυνση Ξάνθης, είναι από ένα χωριό της Ξάνθης, το Μυρωδάτο. Πρόσφατα από ό,τι αναφέρουν τελευταίες πληροφορίες μετακόμισης στη Ξάνθη και θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας πω ότι χθες το βράδυ μεταφέρθηκε στο σπίτι του με ισχυρή αστυνομική δύναμη και παρουσία δικαστικού λειτουργείου προκειμένου να γίνει έλεγχος για μήπως υπάρχουν στοιχεία και εκεί. Υπήρξαν άνθρωποι που κόντεψαν να του λιντσάρουν και την τελευταία στιγμή γλίτωσε. Και σίγουρα θεωρώ ότι μέσα στη διάρκεια της μέρας θα έχουμε κάποια ανακοίνωση. Η αστυνομία είναι φιδωλή. Ό,τι κυκλοφορεί ανεπιβεβαίωτα. Ακόμη παρά μόνο το τελευταίο αστυνομικό δελτίο το οποίο βγήκε, που αναφέρει ότι κρατείται η μεδαπός. Κρατείται η μεδαπός. Οι πληροφορίες δημοσιογραφικές και οι δικές σας είναι ότι είναι συσχημασμένος για υπόθεση βιασμού και ένα. Ναι. Στην αρχή ομολόγησε, αλλά μετά το γύρισε. Α, ομολόγησε στην αρχή.
κάτι, κάτι τέτοιο έχει διαρρέ. Είναι διαρρέ. Είναι... σε συμπασμένο, έχει ξανακατηγορηθεί για βιασμό. Έχει για απόπειρα βιασμό, ναι. Και ναρκωτικά. Για ναρκωτικά δεν του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που. Βρέθηκε στο αυτοκίνητο που βλέπετε τώρα στα πλάνα σας πίσω από την κολόνα. Βρέθηκε σε ένα αυτοκίνητο κοντά σε εκεί που έγινε. Δίπλα, δίπλα ακριβώς από εκεί που βρήκαν το θύμα. Ναι. Το θύμα ούρλιαζε. Το θύμα ούρλιαζε, ναι. Βγήκαν οι κάτοικοι από τα μπαλκόνια και δεν μπορούσαν να διακρίνουν αν είναι άνθρωπος ή όχι. Βλέπαν τα μηχανάκια να φλέγονται και ρίξανε νερό από τα μπαλκόνια προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά. Όταν κατέβηκαν κάτω και συγγενικά τη πρόσωπα, διαπίστωσαν ότι τα κλειδιά τη ήταν στην εξώπορτα τη πολυκατοικία. Αυτό που μεταδίδεται. Βάλει τα κλειδιά, λέει και δεν πρόλαβε να ανοίξει να μπει μέσα. Δεν πρόλαβε η κοπέλα να μπει. Ότι ένα από αυτού που ρίχνανε νερά ήταν και ο πατέρα τη, αυτή η τραγική. Ναι. Και ο πατέρα και ο αδερφό τη. Και χωρίς να ξέρει ότι είναι η κόρη του. Ναι. Δεν γνώριζε κανένα ότι υπήρχε άνθρωπο. Ένα γείτονα στο σώμα και λάτι πίσω να βοηθήσετε και έτσι πήγα. Και διαπίστωσαν ότι τα κλειδιά είναι στην πόρτα και τελικά το θύμα ήταν η κόρη του. Ο ιατροδικαστής έχει μείνει σοκαρισμένο με αυτό το θέαμα το οποίο αντίκρισε. Αίτια του θανάτου τα προσδιορίζει στις τρεις αιτίες: κάκωση στο κεφάλι, η οποία μπορεί να προήλθε από αντικείμενο ή από χτύπημα σε τοίχο ή στο έδαφος. Ναι. Σοβαρότατη αιμορραγία από τα γεννητικά όργανα και τα εγκάβματα τα οποία προκλήθηκαν από τη φωτιά. Τώρα, ανακάλεσε την ομολογία Σταύρο μόνος του ή μπήκαν και δικηγόροι στη μέση? Δεν γνωρίζω, σας λέω, είναι πολύ, όχι με το σταγονόμικο, είναι εντελώς πιστευτικάνωρες πλέον αστυνομικές διαθέσεις. Θα σας πω ότι εγώ προσωπικά ο ίδιος μίλησα τρεις φορές χθες το βράδυ με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή, ο οποίος μου είπε ότι δεν έχουμε να ανακοινώσουμε τίποτα. Λοιπόν. Και εκείνο που θέλω να κλείνοντας να πω...